αφιερώνω όλη την υπόλοιπη εκπομπή μου στον Γιάννη Μάζη. Γιάννης Μάζης, κυρίες και κύριοι, ένας καθηγητής που τον ακούμε τώρα πια πολύ συχνά. Τον ακούμε πολύ συχνά και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Ξέρετε, ένας λόγος, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Βέλλα. Ένας λόγος που σας πήρα χθες και σας είπα θέλω να σας δώσω χρόνο να μιλήσετε και μέχρι και ακριβώς να πείτε ό,τι θέλετε, που είναι η εκπομπή μου, εγώ θα σας έδινα και την επόμενη ώρα αν ήταν δική μου. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ένας λόγος για τον οποίο είπα να έρθετε είναι γιατί. Γιατί ακούω, επειδή λέτε πράγματα τα οποία αφορούν όλους, επειδή λέτε πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε, αλλά όμως αποδεικνύουν ένα κομμάτι της αλήθειας, δηλαδή ξεσκεπάζουν κάπως αυτό το οποίο συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και το έχουμε εμείς σαν μια γενική εικόνα, όλοι οι άνθρωποι αρχίζουν να παρεξηγούν τα λόγια σας επειδή για να μειωθεί αυτό που λέτε. Πρώτα-πρώτα θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είσαστε με τον Πούτιν ή δεν είσαστε με τον Πούτιν? Γιατί όλοι, ακόμα και τώρα πριν μπω στο στούντιο, μου λένε ο Μάζης είναι με τον Πούτιν. Ποιος είναι με τον Πούτιν ο Μάζης? Εξαρτάται με ποιους κάνετε παρέα, κύριε Ράδα. Όχι, τυχαίως βρίσκω στον δρόμο μερικές φορές και μου λένε κύριε καθηγητά. Αλλά εγώ στον δρόμο αντιμετωπίζω εκδηλώσεις λατρείας. Και σε μένα οι φίλοι μου. Και όχι μόνο στον δρόμο, αλλά και στο διαδίκτυο. Επομένως, να είμαστε ξεκάθαροι με ποιον είστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι. Γιατί έχω μετά πολύ σοβαρά πράγματα να συζητήσουμε. Θα με επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Η απάντησή μου θα είναι απολύτως απόλυτη, αλλά θέλω να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Παρακαλώ. Κατά καιρούς ήμουν φιλογάλος, φιλοαμερικανός, φιλορώσος, φιλοϊσραηλινός και ό,τι είναι της μόδας κατά καιρούς, το οποίο κάπως έχει αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν την ελληνική ζωή και κυρίως τα ελληνικά κόμματα, εγώ είμαι φιλοτέτσιος. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είμαι Έλλην, τελεία, και όχι φιλέλλην. Είμαι Έλλην, δεν είμαι γρεκύλος, δεν είμαι ελληνόφωνος, δεν είμαι ελληνώνυμος, είμαι Έλλην. Τελεία. Και είμαι πάντα και μόνο με την Ελλάδα. Αυτό δείχνει όλη μου η ιστορία και τα γραπτά μου, τα οποία είναι χιλιάδες σελίδες και δημοσιευμένα. Δεν είναι ένα είδος μεροληψίας αυτό, να είστε μόνο Έλλην? Όχι. Είμαι Έλλην γιατί το πρώτο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι το συμφέρον της χώρας μου και του λαού μου. Θέλω η πατρίδα μου να ευημερεί. Θέλω η πατρίδα μου να γίνεται σεβαστή. Θέλω όλα τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη, σε όλα τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη, η πατρίδα μου να έχει ένα θετικό και σεβαστό ρόλο. Και αυτό είναι που με κινεί. Και αυτό είναι που προσπαθώ να κάνω με την επιστήμη μου, η οποία ξέρετε ποιες είναι οι αρχές της γεωπολιτικής, ιδιαίτερα της δικής μου μεθόδου. Λέω λοιπόν στους φοιτητές μου, οι οποίοι πολλοί από αυτούς θα με ακούν τώρα, λέω λοιπόν στους φοιτητές μου το εξής. Όταν θέλετε να κάνετε μία ανάλυση του διεθνούς γίγνεσθε, θα κάνετε πρώτα το εξής. Θα βγάζετε τον εγκέφαλο από το κρανίο σας, θα τον βάζετε στην κατάψυξη, θα τον αφήνετε μισή ώρα και μετά θα τον ξαναφοράτε. Τότε μπορείτε να κάνετε ανάλυση. Και τι λέω για τη γεωπολιτική? Λέω ότι η γεωπολιτική είναι μία άχρους, άοσμος και άγευστος μεθοδική προσέγγιση του διεθνούς γίγνεσθε, η οποία δεν καταλήγει σε πολιτικές προτάσεις, απλώς τι κάνει, μελετά και καταγράφει, αναγιγνώσκει την κατανομή της ισχύος στον πλανήτη. Και ποια είναι η ισχύς? Η ισχύς είναι μια συνισταμένη, ένα διάνυσμα συνιστάμενο από τέσσερις συνιστώσεις. Η πρώτη συνιστώσα είναι η άμυνα και η ασφάλεια, η δεύτερη είναι η οικονομία, η τρίτη είναι η πολιτική και η τέταρτη είναι ο πολιτισμός και η πληροφορία. Αυτά λοιπόν αναλύονται, όπως λέω στους φοιτητές μου και διδάσκω και γράφω, τα λέω πυλώνες ισχύως, και αναλύονται σε επιμέρους γεωπολιτικούς δείκτες.
τους φέρνω δε το παράδειγμα το εξής. Αν δεχτούμε ότι κάθε ένας από αυτούς τους πυλώνες ισχύως είναι ένα σπιτάκι, τότε τα υλικά οικοδόμησης αυτού του σπιτιού είναι οι γεωπολιτικοί δείκτες, τους οποίους πρέπει πάντα να βρίσκουμε, να μετράμε, ούτως ώστε να μπορούμε να αξιολογούμε και να καταλήγουμε σε ένα ποσοτικό αποτέλεσμα ισχύως για τον κάθε πυλώνα. Οι ανταγωνισμοί τώρα μεταξύ αυτών των διανυσμάτων ισχύως σε ένα γεωγραφικό χώρο, το οποίο το λέω γεωπολιτικό σύστημα, είναι εκείνοι που μας δίνουν τις τάσεις ανακατανομής ισχύως. Όπως βλέπετε, είναι μια πολύ ψυχρή μέθοδος που δεν χωράει ιδεοληψίες, ούτε ιδεολογίες, ούτε θρησκείες, ούτε τίποτα. Πάμε λοιπόν να δούμε με αυτή τη μέθοδο, πάμε να δούμε με αυτή τη μέθοδο μερικά πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Αλλά πριν μου αν μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο, θέλω να σας πω, ακούω πολύ συχνά από τους συναδέλφους δημοσιογράφους ότι τώρα μην κάνουμε συμψηφισμούς του τώρα με το παρελθόν. Και θέλω να μου πείτε πόσο είναι λανθάνουσα αυτή η άποψη. Πόσο λαθεύει αυτή η άποψη. Δηλαδή, λαθεύει καταρχάς στη βάση του ορισμού. Δεν προσπαθεί κανείς να κάνει συμψηφισμούς του τώρα με το παρελθόν. Συζητώ εγώ, και προφανώς αναφέρεστε σε αυτήν την συσχέτιση που έχω κάνει με τις κυρώσεις για τη Ρωσία και τις κυρώσεις για την Τουρκία. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν λοιπόν μιλάμε... Και όχι μόνο, αλλά ακριβώς αυτό. Ας αρχίσουμε από αυτό. Γιατί... μπορώ να πάω και σε άλλα, αν θέλετε. Βεβαίως, το ξέρω. Με χαρά, δεν. Λοιπόν, άλλωστε αυτό ενισχύει και τη θέση μου. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να πω είναι, από πέρσι συζητάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία λόγω της αναθεωρητικής της συμπεριφοράς αφενός μεν στο Αιγαίο, γαλάζια πατρίδα, τουρκολιπικό μνημόνιο, Ουρούτς Ρεΐς, κλείνει παρένθεση, ενδεικτικά κατέθεσα αυτά τα τρία παραδείγματα. Αφετέρου συζητάμε για επιβολή κυρώσεων και εμείς και η Λευκωσία για τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, όπου έχουμε κλασικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, της νέας συνθήκης για το δίκαιο της θαλάσσης, παράνομες γεωτρήσεις και παράνομες εισδοχές πολεμικών σκαφών που συνοδεύουν τα γεωτρύπανα. Το κάνουμε τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Λάβα? Απολύτως. Δεν νομίζω ότι το λέω εγώ, νομίζω ότι συμφωνούν όλοι. Μα λίμωνο, εδώ πέρα κάνουμε διμερείς διαπραγματεύσεις. Έτσι. Και τις λέμε διερευνητικές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τόσο καιρό λοιπόν τα ευρωπαϊκά όργανα, και μάλιστα στο ύψιστο επίπεδο τους, ασχολούνται με την επιβολή κυρώσεων. Αυτό είναι παρελθόν ή παρόν. Σωστό. Μπράβο. Εγώ λοιπόν, επειδή ακριβώς ομιλώ περί του παρόντος, λέω, συζητούμε λοιπόν εις το παρόν για επιβολή κυρώσεων. Δεν πρέπει τη στιγμή που διαπιστώνουμε όλοι με ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, των Υπουργών Εξωτερικών, θυμάστε τον Κίμνη, 20 Αυγούστου του 2020, έτσι, είστε πολύ καλός ρεπόρτερ και δημοσιογράφος και τα ξέρετε. Στον Κίμνη τι είχε γίνει? Είχε μαζευτεί η ομάδα των γενικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, και είχε αποφασίσει ότι θα επιβάλλει κυρώσεις ή στην Λευκορωσία και ή στην Κύπρο και ή στην Τουρκία. Όταν έγινε η πρώτη σύνοδος του Οκτωβρίου, είχαμε ήδη δημιουργήσει την ευήθη θεωρία ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. Έτσι. Πείσαμε μάλιστα και τη Λευκωσία να μην προβάλλει βέτο για τις κυρώσεις της Λευκωσίας. Έτσι, διότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. Πάμε μετά το Δεκέμβρη, το ίδιο ακριβώς αφήγημα. Και πού καταλήξαμε? Καταλήξαμε με την Τουρκία στην αμόχωση. Δεν μου λέτε κάτι, αυτό είναι παρόν, ναι ή όχι? Παρόν είναι. Και θα ήθελα να σας πω ότι... Μια στιγμή. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Λοιπόν,
Είναι και αυτό παρόν λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Δεν μου λέτε, όταν μπήκε η Τουρκία της Αμόχος, στην Αμόχωστο, δεν παρεύει. Δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας ζωντανές και φρέσκες. Βεβαίως. Είναι αυτό παρόν. Παρόν. Είναι. Άρα λοιπόν δεν συγκρίνουμε παρελθόν με παρόν. Εκείνο που θέλουμε είναι ο ίδιος αλγόριθμος, ο αναφορικά με την τήρηση του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαίου το οποίο ορίζεται από το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να τηρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλιώς δεν είναι αλγόριθμος, αγαπητέ κύριε Λάλα, είναι κουρελού. Να ρωτήσω κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εάν υποθέσω, ας βγάλουμε ένα λεπτό από το πλάνο την Ουκρανία. Αν συνεχίσουμε τη σχέση την οποία και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η Ευρώπη και οι σύμμαχοί μας απέναντι σε αυτό που συμβαίνει σήμερα με την Τουρκία μεταξύ μας, δεν θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι μαθηματικά θα οδηγούμε θα πιθανόν σε ένα πολύ πιο δυσάρεστο, σε ένα πιο δυσάρεστο επεισόδιο, από τη στιγμή που δεν παίρνουμε την απόφαση των κυρώσεων πολύ πριν συμβεί το δυσάρεστο γεγονός. Να πω την αλήθεια, σας έχασα λίγο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όταν κάποιος δεν παίρνει τις κυρώσεις, την ώρα που πρέπει να πάρει τις κυρώσεις, έτσι ώστε να μην έρθουν τα χειρότερα, σαν να ανοίγει την πόρτα στα χειρότερα. Δηλαδή. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το κατάλαβα τώρα. Πέστε μου κάτι, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποτίθεται ότι συντάσσεται ένας πίνακας κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας? Ναι, ναι. Είπες τέτοιο. Μπράβο. Λέω λοιπόν κάτι το οποίο είναι απολύτως σύγχρονο και επίκαιρο. Λέω, σε αυτόν τον πίνακα, τώρα που όλη η υπερευαίσθητη του κόσμου, που είμαστε εμείς οι δυτικοί κυρίως, γιατί μόνο εμείς έχουμε δικαίωμα στις ευαισθησίες. Αυτό δεν ξέρω αν το ξέρετε, κύριε Λάλα. Ναι, ναι. Αν δεν το ξέρετε, σας το λέω εγώ να το μάθω. Το έχω εμπεδώσει. Λοιπόν, επειδή ακριβώς λοιπόν εμείς είμαστε οι υπερευαίσθητοι, τώρα που συντάσσουμε αυτόν τον κατάλογο, μήπως πρέπει σε αυτήν τη συγκυρία η ελληνική πλευρά να βάλει. Και λέω ελληνική πλευρά, δεν λέω κυβέρνηση, πλευρά. Να βάλει αυτό το ζήτημα. Άρα δεν μιλάω για παρελθόν. Μιλάω για υπέρτατο παρόν. Πέστε μου τους φίλους σας. Πέστε μου τώρα, όσο μπορείτε πιο απλά, το γιατί προέκυψε αυτό που προέκυψε αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Πολύ ωραία. Με έχετε ακούσει, κύριε Λάλα, καλή, πολύ καλή συνάδελφή σας, μόλις χθες, όπως ο κύριος Δερίκιος παραδείγματος χάρη, μου υπενθύμησε ότι πάντα σας άκουγα όποτε σας ρωτούσα να μιλάτε σε οποιοδήποτε ερώτημα γεωπολιτικής φύσεως σας έθετα, να ξεκινάτε από την Αρκτική, και δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς γιατί το κάνετε. Αλλά τώρα, λέει, το κατάλαβα. Λοιπόν, θα αρχίσω και πάλι από την Αρκτική, κύριε Λάλα. Γιατί ξέρετε, ο πλανήτης δεν είναι εκεί που είναι ο ομφαλός μας. Ούτε εμείς είμαστε ο ομφαλός. Ούτε η Ρωσία είναι ο ομφαλός, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Τουρκία. Ο πλανήτης είναι ένας. Και οι ανακατανομές ισχύως είναι μία εξίσωση με πάρα πολλές παραμέτρους. Πιστέψτε με. Λοιπόν, σε αυτήν την εξίσωση, αν δεν την λύσεις ολόκληρη για την κάθε συγκυρία, για την κάθε μετατροπή των διανυσμάτων που συμβαίνουν, τότε δεν μπορείς να βγάλεις αποτέλεσμα και κυρίως δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη. Και ξέρετε, μεγάλοι επιστημολόγοι, και επειδή είστε διανοούμενος σας το λέω αυτό, μεγάλοι επιστημολόγοι όπως ο Τόμας Κουν, όπως ο Ήμρε Λάκατος, όπως ο Σερ Καρλ Πόπερ, όλοι αυτοί τι είπαν? Επιστήμη είναι μια θεωρία η οποία δύναται να προβλέπει. Γιατί ο Πόπερ μας ξεκαθάρισε ένα πράγμα από την αρχή και τον ακολουθήσαμε όλοι. Τι είπε λοιπόν? Ότι δεν μπορείς να θεωρήσεις μία θεωρία επιστημονική εάν δεν δύναται να διαψευστεί. Όταν το ακούς αυτό για πρώτη φορά, ο μέσος πολίτης, μορφωμένος πολίτης, τι λέει? Λέει, μα εγώ ξέρω ότι η επιστήμη δεν διαψεύδεται. Μέγα λάθος, και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχω διαβάσει κειμενά σας. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εάν μια επιστήμη δεν μπορεί να διαψευστεί, μια θεωρία δηλαδή επιστημονική,
τότε δεν είναι επιστήμη, είναι δόγμα. Μόνο η θρησκεία δεν δύναται να διαψευστεί. Αλλά πώς θα διαψευστεί αν δεν της δώσουμε το δικαίωμα να διαψευστεί με την πρόβλεψη? Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει ο γεωπολιτικός. Προσπαθεί να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την ιδεολειψία. Γιατί συνήθως τι συμβαίνει, κύριε Λαλά? Το ζούμε όλοι οι άνθρωποι και το ζήσαμε όλοι στη ζωή μας. Τώρα είμαστε όμως σε μια όριμη ηλικία και μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Προσπαθούμε πάντα να αποδείξουμε αυτό που πιστεύουμε σωστό. Αυτό δεν είναι επιστήμη όμως. Αυτό είναι θεολογία. Και μάλιστα κακής ποιότητας θεολογία. Λέω λοιπόν, ξεκινώ από την αρχική, γιατί όλη η υπόθεση της κατανομής ισχύως σε αυτόν τον πλανήτη είναι υπόθεση μεταφοράς εμπορευμάτων και προσώπων. Αν δεν το καταλάβαμε, θα το πω και για τους ακροατές μας, αν δεν το καταλάβαμε, όλο το πανηγύρι γίνεται για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από τη μια μεριά στην άλλη. Έτσι. Ναι ή όχι? Ναι, ναι, ναι. Έτσι, δεν θέλουμε να το δεχτούμε. Αλλά έτσι είναι. Ναι, μα. Λοιπόν, πέστε μου, τα χρηματιστήρια από τι επηρεάζουν? Επηρεάζονται από τις απρόσκοπτες και φθηνές ή ακριβές μεταφορές εμπορευμάτων από τον πόλο εκπομπής των πρώτων υλών στον πόλο κατασκευής του προϊόντος και στον πόλο εμπορίας. Όλη η υπόθεση του πλανήτη είναι μια υπόθεση δικτύου μεταφορών εμπορευμάτων και προσώπων. Συνεπώς, εκεί πρέπει να κοιτάξουμε για να δούμε και πού είναι το βασικό πρόβλημα. Ποιο είναι λοιπόν το βασικό πρόβλημα? Μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει σε μια κατάσταση η οποία ξεκίνησε από αυτό του είδους τον ανταγωνισμό και είχε παγιωθεί στη λεγόμενη ψυχρή ειρήνη του ψυχρού πολέμου. Από τη μια μεριά ήταν το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, από την άλλη μεριά ήταν το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Είχαμε ξεκαθαρίσει τα οικόπεδά μας, κάναμε πολέμους δι' αντιπροσώπων αλλού, στην Αφρική, στην Νότια Ασία κτλ. Αλλά ο βασικός πυλώνας σταθερότητος που ήταν Ευρώπη, Αμερική, Σοβιετική Ένωση ήταν παγιοποιημένος και σταθερός. Η ψυχρή αυτή ειρήνη βασιζόταν σε τι? Στο λεγόμενο δόγμα MAD, δηλαδή στο δόγμα της mutual destruction. Μετράγαμε τότε, αν θυμάστε, πυρηνικές κεφαλές και λέγαμε πόσες πυρηνικές κεφαλές έχει η Αμερική, 5.500, πόσες έχει η Ρωσία, 4.500. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να καταστρέψει στην πιο απλή περίπτωση 4.500 φορές τον κόσμο. Ναι, αλλά αυτό δεν γινόταν, γιατί ξέραμε ότι ο επόμενος πόλεμος θα ήταν με ρόπαλ. Δεν πατούσαμε λοιπόν το κουμπί. Κάποια στιγμή όμως το Σύμφωνο της Βαρσοβίας το 89 αρχίζει να καταραίει με πλήρη κατάρρευσή του το 91. Εκεί λοιπόν τι γίνεται? Η φύση απεχθάνεται το κενό, κύριε Ελλάδα, και το ξέρουμε και οι δυο μας. Τι κάνει λοιπόν η φύση? Όπου διαπιστώνει κενό, το συμπληρώνει. Μπράβο. Εδώ πέρα μπαίνει και ο παράγων διεθνούς δικαίου, όπως μπαίνει και ο παράγων διπλωματία, όπως μπαίνει και μια μαγική λέξη, εξισορρόπηση. Ο παράγων λοιπόν διπλωματία απαιτούσε εκείνη τη στιγμή τι? Δεν το λέω εγώ, το λέει ο μέγας ρωσόφιλος και κομμουνιστής Κίσιγκερ, έτσι. Το 2014 ήδη, και καταλαβαίνετε ότι κάνω χιούμορ, έτσι. Να. Διότι ούτε ρωσόφιλος είναι ο Κίσιγκερ, ούτε κομμουνιστής. Και λέει, ακούστε κάτι, με δύο κουβέντες για να μην κάθομαι να σας διαβάζω το κείμενο. Λέει λοιπόν, είναι γεγονός ότι η Ουκρανία ήταν πάντα ρωσικό έδαφος. Η μεγαλύτερη πόλεμη για την ελευθερία της Ρωσίας, όπως η μάχη του Πολτάβα το 1709, έγιναν σε ουκρανικό έδαφος, ότι από εκεί ξεκίνησε το ρωσικό έθνος, η Κίεβρος, έτσι, αυτά τα λέει ο Κίσκερ, όχι ο Μάζης. Και γι' αυτόν τον λόγο καλό θα είναι να μην προκαλούμε αυτές τις δυνάμεις προς Ανατολάς, διότι θα δημιουργήσουμε μεγάλα και σοβαρά προβλήματα. Πριν από τον Κίσιγκερ, ένας άλλος κομμουνιστής και ρωσόφιλος,
ο Τζόλς Κέναν, ο οποίος ήταν τι, ήταν μία από τις μεγαλύτερες μορφές στη θεωρία των διεθνών σχέσεων και πατέρας της θεωρίας της ανάσχεσης της Σοβιετικής Ένωσης για λογαριασμό της Δύσης. Δηλαδή τώρα η Δύση έχει όνομα και επώνυμο των Αμερικανών και των Βρετανών. Μπράβο. Τι λέει λοιπόν ο Κέναν, παιδιά, δεν χρειάζεται να πλησιάζουμε με ως ΝΑΤΟ στην περιοχή των ορίων της Σοβιετικής Ένωσης. Θα δημιουργήσουμε οδυνηρές συνέπειες. Αυτοί οι δύο λοιπόν ρωσόφιλοι και κομμουνιστές είπαν αυτά. Εμείς τι κάναμε το 90-91, κύριε Λάλα? Ο κύριος Μπέικερ, James Baker, υπουργός εξωτερικών τότε, συνομιλών, έχω όλες τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες αποχαρακτηρισμένες. Κάποτε ήταν secret και top secret. Ναι. Τώρα έχουν αποχαρακτηριστεί και βρίσκονται στη διάθεση των ερευνητών. Σας δώσω και τη διεύθυνση στο διαδίκτυο να τη βρείτε, για να μην νομίσετε ότι έχω κρυφές πηγές που θα μπορούσα. Λέω λοιπόν, λέγεται Archives National Security. Μπείτε μέσα και δείτε όλες τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες των Ευρωπαίων ηγετών και του Μπέικερ με τον Κορμπατσόφ. Τι του λέει λοιπόν ο Μπέικερ? Του υπόσχεται ότι... Μπράβο. Του υπόσχεται ότι δεν πρόκειται, λέει, να προχωρήσουμε ούτε ίντσα ανατολικά. Μη στεναχωριέστε. Και δεν πρόκειται, λέει, να εκμεταλλευτούμε τις εξεγέρσεις των πρώην, τις εξεγέρσεις τις λαϊκές των πρώην χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας για να τις μεταφέρουμε στον ΝΑΤΟ. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, κύριε καθηγητά, αλλά φτάσαμε στο 59 λεπτό, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε και εγώ θα σας δώσω κι άλλο χρόνο, γιατί έχω πάρα πολλές ερωτήσεις από εσάς να κάνω. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, τελειώνω λοιπόν λέγοντας, όταν εσύ έχεις το δόγμα Μονρόε για τη χώρα σου, ως Ηνωμένες Πολιτείες, οι Σοβιετικοί και μετέπειτα Ρώσοι έχουν το δόγμα του Near Abroad, του εγγύς εξωτερικού. Όταν στο δικό σου το δόγμα, όταν ετέθη θέμα με τους πυράβλους στην Κούβα, κόντεψε να γίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ας καταλάβουμε αυτό που είπε ο Γερμανός Αγέν πριν ένα μήνα, ο Γερμανός Ναύαρχος Αρχηγός Ναυτικού, ότι κοιτάξτε κύριοι, η Ρωσία είναι μια μεγάλη δύναμη και απαιτεί σεβασμό. Ας της τον αποδώσουμε, διάβολε. Και μετά παραιτήθηκε. Μάλλον κομμουνιστής ήταν και αυτός, ή αν δεν ήταν κομμουνιστής, σίγουρα ήταν πράκτορ του Πούτιν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά που δεχτήκατε να μιλήσετε στην εκπομπή. Να ξέρετε ότι θέλω να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Με τα χαράς, γιατί τώρα μόλις είμαστε στη μέση. Ακριβώς. Και θα σας δώσω, πραγματικά σας το υπόσχομαι, τη δυνατότητα να μιλήσουμε, γιατί πιστεύω ότι έτσι ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και στο μυαλό των ακροατών. Για να μην είμαστε πάντα μπερδεμένοι και νομίζουμε ότι όλα τα πράγματα συναισθηματικά πρέπει να τα προσεγγίζουμε. Είναι μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλά. Γεια σας.